αρχίζει το μάτς. Το πάθος της μπάλας, πρωτάθλημα Ελλάδας. Αρχίζει το μάτς. Και η Super League παίζει στη Novibet. Με νέο Bet Builder, διαθέσιμο και στο live και νέους, γρηγορότερους τρόπους κατάθεσης. Novibet, το παιχνίδι όπως θα ήθελες να είναι. Να βάλουμε στην εξίσωση και την πρόσφατη προϊστορία που δεν είναι υπέρ του Ολυμπιακού. Βλέπω εδώ 5 μάτς χωρίς ερυθρόλευκη. Εντός εκτός, έτσι δεν είναι μόνο το. Γιατί αν το πάμε, γιατί αν το πάμε έτσι, ναι. Γιατί είναι, τελευταία νίκη του Ολυμπιακού είναι τη 11 Απριλίου του 2021 με 3-1. Και πριν είχε κερδίσει με τον LRB. Μετά έχει φέρει το 0-0 στις 3 Οκτωβρίου του 2021. Πάλι 0-0 στη Λεωφόρο. Mm-hmm. Εκείνο το μάτς που έχασε το 1-0 από τον Παναθηναϊκό. Το 1-2 τον play-off. Και φέτος το 1-1 του 5 μάτς χωρίς νίκη Ολυμπιακός. Είναι πρόβλημα. Λοιπόν, από την άλλη είχε ενδιαφέρον να δούμε τι έχει κάνει ο Παναθηναϊκός φέτος στα ντέρμπι εκτός έδρας. Σωστό και αυτό. Γιατί είναι μία δύσκολη αποστολή, από τις πιο δύσκολες. Έχει κάνει διπλό με Αϊτόρ στην Τούμπα αρχές Οκτωβρίου. Με ανατροπή. Με ανατροπή, ναι. Παίρνοντας φορά, έτσι. Έχει κερδίσει την ΑΕΚ. Έχει χάσει από την ΑΕΚ, συγγνώμη, με τον γκολ του Πινέδα 8-1. Και έχει κάνει διπλό πάλι Θεσσαλονίκη, πάλι με ανατροπή στο Κλάδης Βικελίδης απέναντι στον Άρη. Με Μαντσίνη και ο Παλάσιος. Παλάσιος ήταν game changer. Ναι, γιατί είχε μπει ως αλλαγή, αλλά νομίζω ότι ο Μαντσίνη ήταν ο κορυφαίος εκείνο το παιχνίδι. Όντως ήταν ο Μαντσίνη ο κορυφαίος. Τώρα πάμε! Αρχίζει το μάτς, το πάθος της μπάλας, πρωτάθλημα Ελλάδας. Αρχίζει το μάτς, αρχίζει το μάτς. Και η Super League παίζει στη Novibet. Με νέο Bet Builder, διαθέσιμο και στο live και νέους, γρηγορότερους τρόπους κατάθεσης. Novibet, το παιχνίδι όπως θα ήθελες να είναι.